Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Λίγες ώρες απομένουν μέχρι τη νέα προσπάθεια εξόδου της χώρας μας στις αγορές με δεκαετές ομόλογο. Πρόκειται για την δεύτερη φορά μέσα σε 36 μέρες μετά την έκδοση του πενταετούς ομολόγου που η χώρα μας θα βγει για δανεισμό στις αγορές με στόχο να αντλήσει 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό που και στην συγκεκριμένη έκδοση θα έχει μεγάλη σημασία είναι η σύνθεση των επενδυτών που θα αποκτήσουν το ομόλογο. Όπως φάνηκε στο πενταετές ομόλογο, η ποιοτική σύνθεση των χαρτοφυλακίων που το απέκτησαν συνέβαλε στην αύξηση της εμπορευσιμότητάς του και στην αισθητή άνοδο της τιμής του. Σήμερα λίγοι πληρώνουν πολλά και οι περισσότεροι ελάχιστα, δήλωσε την Κυριακή ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, Άκης Σκέρτσος, από το βήμα του 4ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του ΣΕΒ, αποκάλυψε πως σήμερα 5,1 εκατομμύρια φορολογούμενοι δεν πληρώνουν φόρους. 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι συνεισφέρουν το 92% των εσόδων, ενώ τα υπόλοιπα 2,6 εκατομμύρια φορολογουμένων συνεισφέρουν το 8% των εσόδων. Παράλληλα, παρουσίασε και στοιχεία που αποδεικνύουν γιατί οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ο καταλύτης για την αλλαγή σκηνικού. Ένα νέο τρόπο υλοποίησης επενδύσεων στον τομέα των υποδομών πρότεινε από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΑΚΤΟΡ Αναστάσιος Καλιτσάντσης. Όπως είπε, το μοντέλο των πρότυπων προτάσεων, παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται στην Ιταλία, μπορεί να ξεκλειδώσει μεγάλα έργα υποδομών και μάλιστα με ιδιωτικά κεφάλαια, χωρίς να δεσμεύονται πόροι του δημοσίου. Όπως εξήγησε ο κ. Καλιτσάντσης, στην περίπτωση των προτύπων προτάσεων, αντί να ξεκινάει ένας διαγωνισμός με πρωτοβουλία και σχεδιασμό του κράτους, αυτός που διαμορφώνει μία πρόταση για ένα έργο είναι ο ιδιώτης. Μπορείτε να διαβάσετε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο insider.gr. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δικτυμόνο κυμαίνει στις 721,47 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,24% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.